Πολύ κοντά στην Νάπολη, γύρω στις 10 τοπική ώρα, την ώρα που διπνούσε ο περισσότερος κόσμος, κυρίως τα δεκάδες ανοιχτά εστιατόρια του νησιού, το οποίο έσφυζε από ζωή λόγω των καλοκαιρινών διακοπών. Αρχικά ο σεισμός είχε μετρηθεί στους 3,6 βαθμούς, αργότερα με νέα ανακοίνωση αναθεωρήθηκε στους 4. Αν δεν κάνω λάθος, πάντως, Άγιο, ο κύριος Λέκας μας είπε για 4,2. Ναι, 4,2 είπε, δεν κάνω ναι, 4,2. Γιατί υπάρχει και η μέτρηση από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο όπως και από το Αμερικάνικο, ναι, δίνουν διαφορετική μέτρηση, διαφορετικούς βαθμούς επίπεδου. Να πω ότι το εστιακό βάθος ήταν μικρό, κάποιοι το υπολογίζουν έως τα 10 χιλιόμετρα. Δύο κοινότητες επλήγησαν περισσότερο, οι κοινότητες Κάζα Μίτσολα και Λάκο Άμενο. Τουλάχιστον 6 κτίρια έχουν καταρρεύσει στην Κάζα Μίτσολα και μία εκκλησία. Δύο γυναίκες έχουν αναφερθεί ότι έχουν χάσει τη ζωή τους. Η μία καταπλακώθηκε από την εκκλησία στην Κάζα Μίτσολα και η δεύτερη βρέθηκε νεκρή στα συντρίμμια του σπιτιού της. Μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές για 25 τραυματίες, οι δύο σοβαρά. Υπάρχουν αναφορές και για 10, υπήρχαν μάλλον αναφορές για 10 αγνοούμενους, για 10 ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από τα χαλάσματα. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για 3 αδέρφια σε ένα κτίριο και άλλα 7 σε ένα άλλο κτίριο. Από τα 3 αδέρφια γνωρίζουμε ότι το ένα, το μικρότερο, έχει διασωθεί, ενώ από τα 7 άτομα έχουν διασωθεί 3, 2 άντρες και 1 γυναίκα. Το μοναδικό νοσοκομείο της Ίσκια υπέστη σοβαρές ζημιές και εκενώθηκε μερικώς. 5 ασθενείς μεταφέρθηκαν σε άλλο νοσοκομείο με ελικόπτερο. Σύμφωνα με το τοπικό παράρτημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, μετά τον αρχικό πανικό, η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο. Πλήρωμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, που ήταν ήδη στο νησί για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών στη Νότια Ιταλία, καταγράφει τις ζημιές, ενώ ήδη έχει ενισχυθεί με επιπρόσθετα πληρώματα από την υπηρετική χώρα. Να πω ότι οι πυροσβέστες συνεχίζουν αδιάκοπα το έργο τους για την παροχή βοήθειας στους τραυματίες και τη διάσωση των εγκλωβισμένων και είναι ένα από τα αγαπημένα νησιά του διεθνούς Jet Set μαζί με το Κάπρι που είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουμε για τον σεισμό στο νησί Ίσκια.